89 και 9 στερεοφωνικά. Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Η εκπομπή λοιπόν «Διασυνδεθείτε» και ο Δημήτρης ο Τσιτσής επιστρέφουν. Καλημέρα Δημήτρη Τσιτσή. Καλημέρα Κίκη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα γλασολογιά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα 20 Οκτωβρίου του 2027 γιορτάζει ο Άγιος Αρτέμιος και γιορτάζει η ελληνική αστυνομία και ο Άγιος Γεράσιμος και η Αγία Ματρόνα πτυχίο. Είναι η Διεθνής ημέρα ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Να πούμε λοιπόν τα δικά μας τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν 3 διαγωνισμοί της ελληνικού λιμενικού σώματος για το έτος 2023 που θα ξεκινήσουν από 6 Νοεμβρίου μέχρι 27 Νοεμβρίου. Ο ένας διαγωνισμός αφορά 2 ψυχολόγους, ο άλλος 5 οικονομικών επιστημών και ο άλλος 10 άτομα νομικών επιστημών. Επίσης να πούμε ότι έχει ανοίξει από τις 17 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου μπορούν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ να κάνουν αίτηση για 1.833 θέσεις σε φορείς του δημοσίου. Επαναλαμβάνω, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Πάμε τώρα σε θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα που είναι ορισμένου χρόνου. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων έχει ανοιχτές 136 θέσεις για διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Το ΙΕΚ Τουρισμού της Θράκης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη αναζητά ένα άτομο ΤΑΦΕΠΣΟΜ χειροφορικής. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη και ο Δήμος Ξάνθης θα προσλάβει 4 οδηγούς ΔΕΛΤΑ ΕΕ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είναι ανοιχτή η προκήρυξη. Θέσεις που δεν παίρνουν μέσω του ΑΣΕΠ είναι ο Δήμος Αδύρων, έχει θέσεις ανοιχτές για 10 εργάτες μέχρι τις 25 Οκτωβρίου και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ορδόπης έχει ανοιχτή προκήρυξη μέχρι τις 26 Οκτωβρίου για 2 άτομα που αφορούν, μια θέση είναι για απόφοιτη γυμνασίου και η άλλη θέση είναι για επιστήμες τέχνες. Επίσης η διαχείριση ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΕ για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης έχει ανοιχτή προκήρυξη για 6 άτομα. Μέχρι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία και αφορά άτομα από Φοιτσουλικίου, ΙΕΚ και μηχανικούς. Πάμε στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ο Φαρματέν στη ΣΑΠΕ θέλει να καλύψει μια θέση Macrobiological Lab Analyst και η Ray KSA που είναι στην Δράμα αναζητά ένα Senior Buyer. Εταιρεία Μαρμάρο που έχει έδρα τη Δράμα αναζητά λογιστή και επίσης η εταιρεία πληροφορικής CityBill ΑΕ που εδρεύει στη Ξάνθη έχει ανοιχτές θέσεις για Mobile Application Developer και Web Application Developer. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές αυτές οι ανακοινώσεις. Η Alpha Plan Consultants, εταιρεία συμβούλων στην Κομωτινή, αναζητά ένα γεωπόνο πολιτή και επίσης η Μπατζακίδου Ειρήνη Πασχαλίδου Ιωάννα Όμικρον Έψιλον λογιστικό γραφείο στην Ξάθη αναζητά βοηθό λογιστή. Η BSP για το κατάστημά της στην Καβάλα αναζητεί πολιτή και ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης έχει 3 θέσεις ανοιχτές, μηχανικό συντηρητή, ηλεκτρολόγο και χειριστές γραμμών παραγωγής.
Επίσης η Sunlight Group Energy Storage Systems που είναι στην Ξάνθη έχει ανοιχτή θέση technician, χειριστές πιθανών παραγωγής, production supervisor, production operator, quality control supervisor, μηχανικό συντήρησης. Επίσης η Βούρθελας SA που έχει αντλίες αναζητά έναν σύμβουλο πωλήσεων για την Αλεξανδρούπολη και περνάμε στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η Άρσης έχει για την Αλεξανδρούπολη μια θέση υπευθύνου καθημερινής φροντίδας μέχρι 26 δεκάτου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για διάφορα έργα που υλοποιεί αναζητά τρία άτομα επιστημών οικονομικών και επιστημών διοίκησης στην περιοχή μας. Και επίσης, περάσουμε στην κατάρτιση, έχει βγει μια ανοιχτή πρόσκληση που από τον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το γνωστό ΑΔΜΙΕ, ΑΕΠΤΟΟΤΑΛΕΝΤ, που έχει αναζητά άτομα για διάφορα έργα που υλοποιεί, ιδιαίτερα μηχανικούς και θετικών επιστημών και πληροφορικής, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου είναι αυτή η κατάληξη. Και η άλλη είδηση για την κατάρτιση αφορά την εταιρεία Demo SA που ασχολείται με την, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία φαρμάκων. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου έχει ανοιχτό πρόγραμμα για θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορά χημίας, βιολογίας, φαρμακευτικής, χημικών, μηχανικών, μηχανολόγων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων, μηχανικών, ηλεκτρονικών, μηχανικών και μηχανικών αυτοματισμού. Πάμε στην εκπαίδευση. Να πούμε ότι τις 31 Οκτωβρίου έχει είναι ανοιχτός το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θρησκευτικό και προσκυνηματικός τουρισμός. Το πρόγραμμα αυτό το υλοποιεί το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Διοίκησης Οργάνωσης Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει δύο υποψήφιους διδάκτορες για θέσεις ανοιχτές. Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου είναι αυτή η προκήρυξη και επίσης το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ανακοινώσει πρόκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Επίσης το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ανακοινώσει πρόκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Επίσης η Space Ελλάς, η εταιρεία που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας, έχει ανοιχτές δύο υποτροφίες τα πλαίσια του ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Μανολόπουλου. Αφορά για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και είναι μέχρι τις 10 Νοεμβρίου και επίσης και για διδακτορικές διατρίβες. Να πούμε στην ενημέρωση ότι η έρευνα της KPMG έδειξε ότι το 82% στελεχών που αποχωρεί από το εργασιακό περιβάλλον έχει να κάνει με τη τοξικότητα που παρατηρεί, παρουσιάζει το περιβάλλον αυτό. Και επίσης να πούμε ότι στα πλαίσια της απασχόλησης για τη Manpower είπε ότι η πράσινη επανάσταση που πραγματοποιείται σε διάφορους φορείς της Ελλάδας έχει το 70% εμφανίζονται αυτές οι εταιρείες. Να πούμε ότι στις 21-22 Οκτωβρίου του 2023 πραγματοποιούνται από το καριέρα.gr η μέρα καριέρας στην Αθήνα και επίσης στις 21 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η 21η ημέρα καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Πάτρα. Στις 24-25 Οκτωβρίου του 2023, στα πλαίσια του συνεδρίου της CAS Learning 2023, έχει τίτλο το συνέδριο αυτό «Ψηφιακές δεξιότητες και αγορά εργασίας» και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Επίσης να πούμε ότι πήρε ΦΕΚ η ίδρυση κοινού διδερματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών, με τίτλο «Erasmus Mundus Master in Biomedical Engineer».
Να πούμε ότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πραγματοποιεί δωρεάν διαδικτυακά ομαδικά εργαστήρια. Τα θέματα των εργαστήριων αυτών είναι πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό, πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη, ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα, πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο και τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι επιθυμούν. Να πούμε επίσης ότι για το επάγγελμα του ξαναγού θα πραγματοποιηθεί ένα δίμηνο ταχύρυθμο πρόγραμμα από το Εθνικό και Καποδεστριακό Πανεπιστήμιο. Όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Στην επιχειρηματικότητα να πούμε ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει ένα νέο πρόγραμμα για 1.900 ωφελούμενους από 30 ως 55 ετών για να ανοίξουν επιχείρηση με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Το κόστος αυτό που θα πάρουν ως χρηματοδότηση είναι 14.800 ευρώ για να ανοίξουν επιχείρηση και μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Έδειξε μια μελέτη του φορέα του Εύρεσης Τεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της EUIPO, ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη χρηματοδότηση όταν έχουν διπλώματα Εύρεσης Τεχνίας και εμπορικά σήματα. Επίσης θα γίνει το Next Stage για τρίτη χρονιά, ένα νέο bootcamp που θα έχει ως αποδέκτες τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν βλέμμα, τα βλέμμα στραβαίνουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το bootcamp θα γίνει από 3 έως 12 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τις 27 Οκτωβρίου μπορείς να υποβάλεις αίτηση για να το παρακολουθήσεις. Πάμε στην καινοτομία. Να πούμε ότι Αμερικανοί ερευνητές πραγματοποίησαν, ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει το 70% των σεισμών μια εβδομάδα πριν συμβούν. Επίσης, Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν έναν φορετό αισθητήρα που παρακολουθεί τον υδρότα και αυτό το δημοσίευσαν στην επιθεώρηση Advanced Functional Materials. Και να κλείσουμε με δύο διαγωνισμούς. Ο ένας είναι βραβείο ελληνικού επιχειρήν και το κάνει η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών. Μιλάμε για η ημερομηνία καταληκτική, μιλάμε για νέους επιχειρηματίες μέχρι 27 Οκτωβρίου και η άλλη είναι ο ένας διαγωνισμός της Ernst & Young, ο Έλληνας επιχειρηματίας της χρονιάς 2023 που έχει μέχρι 27 Οκτωβρίου ημερομηνία καταληκτική. Να πούμε τη φράση σήμερας που την είπε ο Όλιβερ Γκόλτσμιθ 1730-1774. Ήταν Ιρλανδός γιατρός και συγγραφέας. Δεν αγαπώ τον άνθρωπο που δείχνει ζήλια πράγματα που δεν αξίζουν τίποτα. Ανανοούμε το ραντεβού μας τηλεφωνικά την άλλη εβδομάδα και πιστεύω ότι από αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιούμε την εκπομπή διαζώσεις. Να είστε καλά. Για συνδεθείτε, κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί.